Θα σας δώσω και εγώ μια εικόνα από τον αγώνα μας του Ντάσκας. Δύο ημέρες πριν το τέλος του 2023 και συγκεκριμένα στις 29 Δεκεμβρίου, η εταιρεία Ντάσκας ανακοινώνει την απόλυσή μας, 8 στον αριθμό. Είχαν προηγηθεί η ανακοίνωση ότι το τμήμα στο οποίο δουλεύαμε θα κλείσει και οι καθησυχαστικές υποσχέσεις για την απορρόφησή μας σε άλλα project. Προφανώς, η εταιρεία σκόπευε να μας απολύσει εν μέσω γιορτών, ώστε να αντιμετωπίσει και μειωμένες αντιδράσεις. Οι 8 απολύσεις που ανακοινώθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου, λίγη ώρα αφού ενημερώσαμε την εργοδοσία ότι θα προχωρήσουμε στη στάση εργασίας, είναι εκδικητικές και οφείλονται στη συνδικαλιστική δράση που είχαμε αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, είχαμε συμμετάσχει σε απεργιακές κινητοποιήσεις όπως αυτή των Τεμπών, της Πρωτομαγιάς και της 21ης Σεπτέμβρη που κήρυξε το σωματείο μας στο ΣΕΤΥΠ ενάντια στον νόμο Γεωργιάδη. Παράλληλα, διεκδικούσαμε καλύτερες συνθήκες στον χώρο εργασίας και αύξηση μισθού για όλους τους εργαζόμενους της Ντάσκας. Η απάντηση που λάβαμε από την εργοδοσία όσον αφορά τις διεκδικήσεις μας ήταν ότι αμοιβόμαστε πάνω από τον κατώτατο μισθό και πως οι εγκαταστάσεις στις οποίες εργαζόμαστε είναι οι πιο ανακαινισμένες και οι πιο σύγχρονες στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είμαστε και προνομιούχοι και θα έπρεπε να πούμε και ευχαριστώ. Η Ντάσκας λοιπόν μας θέλει χωρίς δικαιώματα ώστε να μας εκμεταλλεύεται ανεμπόδιστα. Με το προσωπείο του People First και Best Place to Work, διαφημίζει πως η ανάγκη των εργαζομένων της είναι προτεραιότητα, ενώ αποδεικνύεται πως κάθε διεκδίκηση από την πλευρά τους την αντιμετωπίζει με εκφοβισμό, πλάνο αποδοτικότητας και απολύσεις. Φτάσαμε στο σημείο, όταν καλέστηκε η στάση εργασίας έξω από τα γραφεία της εταιρείας από το ΣΕΤΥΠ, να αποτρέπουν τους εργαζόμενους που σχολούσαν να εξέλθουν από την κεντρική είσοδο, κρατώντας τους μέσα στο κτίριο για αρκετή ώρα. Διέδωσαν αισχρά και γελία ψεύδι πως τάχα συγκεντρωμένοι είχαν βίαιες διαθέσεις και πως επεδίωκαν να προκαλέσουν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. Τα ίδια ψεύδι επανέλαβαν στο ραντεβού μας με την επιθεώρηση εργασίας την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν πολύ καλά ότι το μόνο που κάναμε ήταν να ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας για τις απολύσεις και να ζητούμε συνάντηση με την διοίκηση της εταιρείας η οποία δεν είχε το θάρρος να εμφανιστεί. Μας απέλησαν λοιπόν δύο μέρες πριν το τέλος της χρονιάς με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να καλύψουμε τα βασικά. Νίκη, λογαριασμού, σούπερ μάρκετ. Μας διαβεβαίωναν ότι μόλις άνοιγε μια θέση που θα απαιτούσε τα προσόντα που έχουμε, θα επικοινωνούσαν μαζί μας για να μας επαναπροσλάβουν. Ενημερωθήκαμε όχι μόνο ότι υπήρχαν θέσεις, αλλά και πως η Ντάσκας στο διάστημα που υποτίθεται ότι έψαχνε θέσεις για να μας απορροφήσει, προχώρησε σε νέες προσλήψεις. Είναι προφανές πως οι απολύσεις μας είναι εκδικητικές γιατί εναντιωθήκαμε στο συνεχές τρέξιμο που μας επέβαλαν πίσω από άπιαστους στόχους, πλάνα βελτίωσης και απειλές από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού για απόλυση σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων. Διεκδικήσαμε πρόσληψη παραπάνω προσωπικού, αφού αρκετοί συναδελφοί ήμασταν στα όρια της κατάρρευσης λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Έβλεπαν ότι καταραίαμε, αλλά τα κέρδη τους ήταν πάνω από εμάς. Σε περιπτώσεις εργαζομένων με αποδεδειγμένα και σοβαρά προβλήματα υγείας, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους κάνουν το βίο αβίωτο, προσπαθώντας να τους εξωθήσουν σε παραίτηση, ώστε να μην τους καταβάλουν ούτε καν την αποζημίωση. Απέναντι στον εργοδοτικό εκφοβισμό και την εργασιακή ανασφάλεια, προτάσουμε τον τρόπο του αγώνα για τη συλλογική διεκδίκηση. Μέσα από τα σωματεία μπορούμε να οργανωθούμε ενάντια στην εργοδοσία και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Σας καλούμε να στηρίξετε το δίκαιο αγώνα μας και να συμμετάσχετε στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουμε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 8 παρατέταρτο το πρωί έξω από τα γραφεία της εταιρείας Ντάσκας στην οδό Κολέτη 25 απέναντι από το One Salonica. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε.